Το πρωί ένα θεϊκό φως πέφτει πάνω στα ασβεστωμένα σπίτια της Μυκόνου. Περιπλανιόμαστε στα δρομάκια με τα πολύχρωμα μαγαζιά. Ανασένουμε τη μυρωδιά από το αγιόκλημα. Οι εκκλησίες τόσες όσα και τα σπίτια. Κατάλευκα. Βάζουμε πλώρη για τη δήλο. Με αυτά τα λόγια ο νομπελίστας λογοτέχνης Αλμπέρ Καμί περιγράφει την πρωτόγνωρη παράσταση φωτός που αντίκρισε όταν το 1955 επισκέφτηκε τη Μύκονο για δεύτερη φορά. Ίσως αυτή την κατάφωτη γωνιά της Σιφηλίου, ο διάσημος συγγραφέας να κατανόησε καλύτερα τους ελληνικούς μύθους, τη σημασία του μέτρου, το νόημα της εξέγερσης. Αυτός ο αισθητικός πρωτογονισμός, μαζί με την απαστράπτουσα λευκότητα του ασβέστου και τη ζεστασιά εκείνων των φτωχών, μα αξιοπρεπών στην πλειονότητά τους ανθρώπων, συγκίνησε τους πρώτους ξένους, μα και Έλληνες επισκέπτες, και έβαλε τα θεμέλια για αυτό που στις μέρες μας ονομάστηκε τουριστικό θαύμα. Αν και περιηγητές για αιώνες ποτέ δεν έπαψαν να επισκέπτονται το ξέφραγο αμπέλι του Ερυπιώνα της Δηλουρίνιας, έπρεπε να περιμένουμε τις ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής το 1873 στη Δήλο, ώστε να μιλάμε για ένα πρώτο οργανωμένο τουριστικό ρεύμα κάπου εκεί στα πρώτα χρόνια του περασμένου αιώνα. Ήταν μετά τον Μεγάλο Πόλεμο του 1914, όταν κάποιοι δραστήριοι μυκονιάτες της Αθήνας και του Πειραιά οργάνωσαν τις πρώτες ελληνικές ομαδικές περιηγήσεις, ενώ παράλληλα κοσμοπολίτες της ευρωπαϊκής ελίτ πρωτοανακάλυπταν νέες γωνίες της αυθεντικής πρωτόγονης Αγίνης. Και η Μύκονος ήταν το τέλειο σκηνικό, το αυθεντικό πρότυπο. Εκλεκτοί καλεσμένοι, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, ποιητές, φιλόσοφοι και αρχιτέκτονες ξεκινούσαν από τη Μασσαλία για τη Μύκονο και τη Δήλο. Από τον Λε Κορμπιζιέ και τον Χατζικυριάκο Γκίκα μέχρι τις περίφημες κρουαζιέρες του εφοπλιστή Λεωνίδα Εμπειρίκου, η Μύκονος από τα μέσα του 30 καθιερώνεται ως προορισμός εκλεκτικού κοσμοπολίτικου τουρισμού. Για να ακολουθήσουν σε αυτό το σύντομο 20ο αιώνα όλοι οι αφρόκραμα των τεχνών και των γραμμάτων. Το ίδιο συνεχίζεται και μετά τον καταστροφικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο θαυμασμός των τουριστών απέναντι στη λευκότητα του ασβέστη, στην καθαρότητα των μορφών, συνεχίστηκε αμύωτος. Η Μύκονος ήταν κυριολεκτικά ένα σκηνικό θέατρο. Τη δεκαετία του 50, η κοσμική Μύκονος αποκτά σταδιακά τα πρώτα κερδοφόρα χαρακτηριστικά της για να εξελιχθεί λίγα χρόνια αργότερα, κατά τη δεκαετία του 60, στον ιδανικό προορισμό της παγκόσμιας ελίτ, κυρίως ηθοποιών, πολιτικών και πολύ πλούσιων επιχειρηματιών. Μέσα στις τόσες περιπέτειές της, δεν ξεχνάει τη Μύκονο, παλιά και παντοτινή αγάπη της. Ύστερα από ένα μικρό ναυάγιο, χαίρεται τη μυκονιάτικη αμμουδιά και την ησυχία της μικρής και κομψότατης βίλας της. Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερς καραδοκούν πότε θα βγει για βόλτα στα δρομάκια και την πλατεία του νησιού, όπου το περασμά της προκαλεί τον ενθουσιασμό ακόμα και του πελεκάνου. Η Μύκονος άρχισε να κατασκευάσει τον μύθο της. Thank you.
Στη δεκαετία του 1970, ο γυμνισμός και η ελευθεριότητα των νέων εξαπλώθηκαν στις συνειδήσεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Η απλότητα, η ανάγκη επαφής με τη φύση και το διαφορετικό ήταν τα στοιχεία που έκαναν γνωστά τα ελληνικά νησιά μέσα από την κουλτούρα του ελληνικού λαού. Η δεκαετία του 1980 ήταν μια μεταβατική περίοδος που συνυπήρξαν η αυθεντική τοπική ιδιοσυγκρασία με τον εκλεκτικό κοσμοπολιτισμό σε μια οικονομία μεσαίας κλίμακας. Ωστόσο, με κοινωνικές δομές ανθρώπινες, φιλόξενες, χωρίς υπερβολές και μεγαλομανίες. Οι απαρχές του 1990 βρίσκουν το νησί στο μετέχμιο. Ο τότε δήμαρχος επιλέγει τη λύση του μέλλοντος, χωρίς όμως ο τόπος να ξεπουλιέται στο παζάρι. Για τις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν, το νησί μεγάλωσε. Άνθησε οικονομικά, καθιερώθηκε και επανειλημμένως βραβεύτηκε ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Συνομίλησε με την εξέλιξη, αλλά δεν διέγραψε το παρελθόν της. Άνοιξε την αγκαλιά της σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν αγνόησε τον τόπιο. Στήριξε έμπρακτα τη μικρή και μεσαία παραδοσιακή επιχείρηση. Βοήθησε όταν και όσο έπρεπε εκείνους που στόχευαν ακόμα ψηλότερα. Δεν προχώρησε σε παρεμβάσεις βιτρίνας, αλλά μόνο σε κινήσεις ουσίας. Εξυγχρόνισε υποδομές και υπηρεσίες. Αξιοποίησε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα. Διένυμε την πίτα της οικονομίας όσο πιο δίκαια μπόρεσε. Υπήρξε σχέδιο, στρατηγική, επιμονή, πολλή δουλειά και μόνο έργα. Για το σήμερα και το αύριο. Φράγματα. Νέο λιμάνι και ανάπλαση παλιού. Νέος περιφερειακός δρόμος, οδοποιίες και ασφαλτοστρώσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, πλήθος αποχετεύσεων. Νέο σχητά, εργοστάσια αφαλάτωσης, σύγχρονα διηλιστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πλήθος σχολείων, επέκταση αεροδρομίου, νέα δημοτικά κτίρια και υπηρεσίες, πολιτιστικά κέντρα και θερινός κινηματογράφος ήταν μόνο κάποια από τα εμβληματικά έργα της τότε ισχυρής Μυκόνου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το νησί πορεύτηκε με όσα εκείνη η 20ετία κληροδότησε και στο βαθμό που μπόρεσαν, το διατήρησαν οι μετέπειτα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των προηγούμενων χρόνων ήταν η πίστη όσων διοίκησαν σε αυτό που ονομάζουμε πατρίδα. Αυτήν την πανάρχια γειτονιά μας στον κόσμο που είναι κάτι το ακλόνητο, το βαθύ, το καθοριστικό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το καράβι της ελπίδας λοξοδρόμησε και πλέον περιπλανιέται σε αχαρτογράφητα νερά. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία των σημερινών προκρήτων του τόπου ξέχασε ότι όσα δεν κάμει ο καιρός, τα αποτελεύει ο άνθρωπος. Σοφοί και αυθεντικοί μυκονιάτες, ψιθυρίζοντας, μονολογούν φοβούμενοι για την ώρα που θα έρθει για να γλύψουν τα κόκαλα της γιορτής. Άρα γιατί να σκέφτονται οι πατεράδες μας με τα καμώματα των σημερινών κυβερνώντων του νησιού μας? Ποιος μπορεί να δώσει απαντήσεις στις αγωνιώδεις εκκλήσεις εκείνων που ζητούν να μπει ένα τέλος στο σημερινό κατήφορο? Με ένα βλέμμα μελαγχολίας και απορίας στα μάτια τους, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται. Γιατί δεν κρατήθηκε το μέτρο και ο σεβασμός σε ό,τι κληρονομήθηκε? Γιατί κάθε προγραμματισμένο νοικοκύρεμα δεν ήταν στις προτεραιότητες των σημερινών προκρήτων? Γιατί τα τελευταία χρόνια το νησί πορεύτηκε χωρίς ουσιαστικά έργα υποδομής?
και γιατί το δόγμα του «Εμπάτε σκύλια λέστε» επιλέχθηκε ως καθημερινή πρακτική ηθική από αυτούς που αποφασίζουν για τις τύχες μας. Έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες και εδώ και αλλού. Κρίμα. Το μέλλον και σε πείσμα όσων δεν το θέλουν θα είναι φωτεινό. Με όλες τις γενιές παρούσες. Μαζί μας είναι αυτοί που στα δύσκολα κράτησαν σφιχτά το τιμόνι. Αυτοί που μόχθησαν για να φτάσουμε στον προορισμό. Κρατάμε τις μνήμες ζωντανές, την ιστορία μας, τους ανθρώπους της. Θυμόμαστε και σεβόμαστε. Και σήμερα με τη νέα γενιά μπροστά, γράφουμε τις νέες λαμπρές σελίδες της Μικόνου που αλλάζει, εξελίσσεται, πρωτοπορεί, αλλά δεν ξεχνά. Με μια γενιά που θέλει με αξιοπρέπεια να φτιάξει την ιστορία του μέλλοντός της, κοιτάζοντας περήφανα μπροστά, με τη σημαία της Μικόνου ψηλά. Εμείς, εσείς και όλοι όσοι δεν υποστήλαμε τη σημαία της μικρής μας πατρίδας, είμαστε οι θεματοφύλακες του μέλλοντος. Μαζί μας είναι πολλοί, και θα γίνουν ακόμα περισσότεροι, όσο μέσα μας παραμένει άσβεστη η φλόγα της ελπίδας και της αξιοπρέπειας, γιατί δεν ήταν μοιραίο που φτάσαμε στην άλλη άκρη. Γιατί οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, αλλά και γιατί αυτός που θα πάρει τη γενναία πρωτοβουλία να νοικοκυρέψει τον τόπο με μέτρο και ισορροπία, αυτός που θα αναπτύξει την οικονομία με όρους κοινής ωφέλειας και δίκαιης μοιρασιάς του πλούτου, αυτός που θα κάνει τους κατοίκους του νησιού μας ξανά πρωταγωνιστές, έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Χρήστος Βερώνης, ο αυριανός μας δήμαρχος. Η Μύκονος ήταν και είναι οι άνθρωποι της. Όλοι εσείς, οι πατεράδες και οι παππούδες μας, η νέα γενιά με τα όνειρά της, αλλά και όσοι αγάπησαν αυτό το φωτεινό τόπο, Έλληνες και ξένοι φίλοι μας. Η Μύκονος ήταν και είναι η ιστορία της, οι μνήμες μας, οι αξίες μας, τα ήθη μας, οι παραδόσεις μας. Η Μύκονος κοιτάζει στο μέλλον, με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια, με αισιοδοξία, με ελπίδα. Με τη δική σας βοήθεια θα κάνουμε τη Μύκονο πρώτη ξανά. Έχουμε τους ανθρώπους, ξέρουμε τον τρόπο.